Ένα pop-up event ήρθε φέτος στα Χανιά για να μας ταξιδέψει σε πολλά σημεία της πόλης που κάποιοι δεν έχουν ξαναδεί. Η αρχή έγινε από τη Δημοτική Αγορά και όσοι συμμετείχαν αντίκρισαν έναν αρχιτεκτονικό πλούτο. Δεν θα μπορούσε φυσικά αυτή η ξενάγηση να ξεκινήσει από άλλο σημείο παρά από την μεγάλη κυρία της πόλης, τη Δημοτική Αγορά, που τη βρίσκουμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο για την ιστορία της σημείο. Οι ξεναγήσεις έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και θα συνεχιστούν με βάση το πρόγραμμα, το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε χώρο και μπορεί να το δει κάποιος μέσα και από τη σελίδα του Δήμου Χανίων αλλά και της Κεπεδίχ Κάμου. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν δωρεάν με τη συμμετοχή 70 εθελοντών της διοργάνωσης σε 15 δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που μετρούν πάνω από 5.000 χρόνια ιστορίας. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έρχεται το Open House για πρώτη φορά στα Χανιά μετά από 10 χρόνια όπου διοργανώνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι ξεναγήσεις είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται κράτηση. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να μελετήσει το πρόγραμμα στο openhouseathens.gr, εκεί που γράφει Χανιά. Να μελετήσει λοιπόν τα κτίρια που τον ενδιαφέρουν και στο ωράριο το οποίο είναι επισκέψιμο να έρθει στο κτίριο και να δημιουργηθεί το group και να ξεκινήσει την ξενάγησή του. Ευκαιρία μοναδική για όσους θέλουν να τα γνωρίσουν από κοντά, να ενημερωθούν από τους πολύ καλά ενημερωμένους εθελοντές αλλά και τους αρχιτέκτονες ορισμένων κτιρίων από αυτά και για πρώτη φορά να δούμε τα κτίρια μας από κοντά και από μέσα. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός φωτογραφίας στο Instagram με τίτλο Χανιά Open Photo. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, λάτρεις της αρχιτεκτονικής και του Open House, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μοιραστούν την εμπειρία τους και την προσωπική τους ματιά. Το θέμα του διαγωνισμού είναι φως και μνήμη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης με την υποστήριξη της Κεπεδίχ ΚΑΜ, της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χανίων, του ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Κρήτης και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων.